Λοιπόν, καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Μιχάλης Νικήτας. Ανήκω στον πυρήνα του ΕΠΑΜ Καβάλας. Μένω στην Ηρακλίτσα. Άρα δηλαδή είμαι δημότης Παγκαίου. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση και παρευρίσκεστε εδώ στο ΙΟ. Για πρώτη φορά έχω έρθει σε αυτό το χωριό. Πραγματικά έχω μείνει έκπληκτος από τα διατηρητέα κτίρια που έχει από τους δρόμους. Όπως θα βλέπετε, όπως θα είδατε εδώ πέρα, έχουμε κάποιες πινακίδες που έχουν κάποια ακρονίμια. Τι λέει, έχουν κάποιες λέξεις, τη λέξη Συσάκτια και τη λέξη ΕΠΑΜ. Τι είναι αυτές οι δύο λέξεις και αντιπροσωπεύουν? Η Συσάκτια είναι ένας νόμος ο οποίος έγινε τον 4ο αιώνα π.Χ. από τον Σόλωνα. Η λέξη είναι σύνθετη και σημαίνει σίο, δηλαδή μετακυλίο, το άχθος, δηλαδή το βάρος. Είναι η πρώτη διαγραφή χρέους που έγινε από τον Σόλωνα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Πρώτη φορά δηλαδή στην ιστορία της ανθρωπότητας παγκόσμια έγινε διαγραφή χρέους από πολίτες σε ιδιώτες τοπογλύφους. Η λέξη ΕΠΑΜ είναι τα αρχικά της λέξεως ενιαίο παλαϊκό μέτωπο. Δεν είμαστε κόμμα, ούτε κίνημα, είμαστε μέτωπο. Ποια είναι η διαφορά του μετώπου από το κόμμα? Το μέτωπο δεν έχει αρχηγό. Δηλαδή δεν είναι όπως τα κόμματα αρχηγοκρατικό. Το μέτωπο δέχεται στις τάξεις του ανθρώπους με διαφορετικές ιδεολογίες, πολιτικές ιδεολογίες, δεν έχει το ίδιο ιδεολογία και έχει προτάγματα. Ένα από τα βασικότερα προτάγματα που έχει το μέτωπο είναι η αλλαγή του συντάγματος. Τι σημαίνει σύνταγμα? Σύνταγμα είναι ο καταστατικός χάρτης της χώρας, βάσει του οποίου κινείται όλη η χώρα. Δηλαδή είναι αυτό που δίνει την εξουσία, την δύναμη στους πολιτικούς και δημιουργεί νόμους, η εκτελεστική εξουσία φτιάχνει νόμους με βάση το Σύνταγμα. Για να σας το κάνω πιο λιανά και να καταλάβετε τι ακριβώς είναι Σύνταγμα, θα σας μιλήσω με όρους ποδοσφαιρικούς. Έχουμε δύο ομάδες. Από τη μία μεριά είναι η ομάδα της ολιγαρχίας, ποδοσφαιρικές ομάδες, η πολιτική και η ολιγαρχία, και από την άλλη μεριά είναι ο λαός. Ποιος καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, έτσι ώστε το παιχνίδι να είναι ισορροπημένο και δίκαιο και για τους δύο? Ο διαιτητής. Ο διαιτητής κανονίζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Ο διαιτητής λοιπόν είναι το Σύνταγμα. Αν λοιπόν ο διαιτητής, δηλαδή το Σύνταγμα, είναι πουλημένο σε μία από τις δύο ομάδες, το αποτέλεσμα θα είναι άδικο. Ποια από τις δύο ομάδες έχει το χρήμα? Φυσικά το χρήμα το έχει η ομάδα η οποία ανήκει στους πολιτικούς και κατ' επέκταση στην οικονομική ολιγαρχία. Αυτοί έχουν το χρήμα, αυτοί μπορούν να εξαγοράσουν το διαιτητή. Όσοι παίκτες και αν παίξουν από την άλλη ομάδα, το αποτέλεσμα είναι προδιαγεγραμμένο και θα είναι άδικο υπέρ του λαού. Έτσι λοιπόν ένας πουλημένος διαιτητής μπορεί να λειτουργήσει εις βάρος της μιας ομάδος και το αποτέλεσμα να μην είναι δίκαιο. Αυτό είναι λοιπόν το Σύνταγμα. Όταν αντιληφθούμε ότι ο διαιτητής είναι πουλημένος, δηλαδή το Σύνταγμα έχει γίνει κουρελόχαρτο όπως λέμε στα χέρια της μιας ομάδος, ποιος μπορεί και δικαιούται να ζητήσει αλλαγή διαιτητού? Ο λαός. Ο λαός είναι αυτός ο οποίος θα ξεσηκωθεί και θα απαιτήσει να αλλάξει τον διαιτητή, δηλαδή να αλλάξει το Σύνταγμα, δηλαδή να αλλάξει αυτόν ο οποίος καθορίζει το παιχνίδι και τους κανόνες του παιχνιδιού. Έτσι λοιπόν, με αυτό το απλό παράδειγμα θέλω να σας δείξω ότι το Σύνταγμα είναι κάτι το οποίο το φτιάχνει ο λαός, γεννιέται από τον λαό προς όφελος του λαού.
Αυτός είναι ένας γενικότερος κανόνας, σας το είπα έτσι πάρα πολύ γρήγορα για να το καταλάβετε, νομίζω ότι έγινε κατανοητός. Εάν όμως το πολιτικό σύστημα, όπως λέγεται, ασυλγήσει πάνω στο Σύνταγμα ή το κάνει κουρελόχαρτο, τότε εμφανίζεται το φαινόμενο της έλλειψης εθού, ντροπής δηλαδή. Δηλαδή ένα πολιτικό σύστημα, όπως έλεγε ο Πλάτων, ένας πολιτικός, εάν δεν έχει την δίκη, δηλαδή τον έλεγχο, τότε γεννιέται η εδός, δηλαδή γίνεται ανεδής. Δηλαδή του λείπει η ντροπή. Πάμε να δούμε ένα μικρό βιντεάκι από τους πολιτικούς πόσο ανεδής είναι και πώς φτύνουν τον ελληνικό λαό. Έχουμε συμβουλές και επιταγές. Να είστε προσεκτικός και να μην... Και σας χαιρετίζω. Χαίρετε. Να πάτε στο καλό. Καλημέρα σας. Γεια σας. Σας προβληματίζει η επιστολή Σιμίτη. Καλημέρα σας. Σας προβληματίζει η επιστολή Σιμίτη. Εσύ τους επέμβει ξεμένει την προμό. Δεν διαφύρω. Ο Σιμίτη προμό και ο Ζωνιάτης Βουλή. Ουή. Καλή δύο. Σας σωντε κομμουνίστη. Σας σωντε φασίστη. Εσύ σωντε κόμμα. Comment est-ce que cette dette a été créée? Parce qu'ils nous ont prêté de l'argent. Ils nous ont prêté de l'argent parce qu'on avait la dette. Alors, est-ce que vous avez pensé de χαρίσετε κάποιο από το ακίνητά σας? Για ποιο λόγο σας είπα ότι είμαι χριστιανός? Γιατί δεν το σκέφτεστε, με τόσο κόσμο ξέρω εγώ που δεν έχει. Δεν είμαι χριστιανός. Και όταν έγινε 30 ετών σταμάτησα να είμαι κομμουνιστής. Τα κινητά μου είναι κινητά μου και τα δικά σας είναι δικά σας. Μακάρι να είχαμε και εμείς τα δικά σας. Η απάντηση στην κατακραυγή που υπάρχει εναντίον του πολιτικού προσωπικού της χώρας, πώς θα φάγατε τα λεφτά που μας ρωτάει ο κόσμος, είναι αυτή, σας διορίσαμε. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Είναι μήνες τώρα που πήρα πάνω μου αυτή την πρώτη μεγάλη τζάμπο. Είναι μήνες τώρα που πήρα πάνω μου αυτή την πρώτη μεγάλη Είναι μήνες τώρα που πήρα πάνω μου αυτή την πρώτη μεγάλη τζάμπο. Να μάθετε! Σας λέω λοιπόν εγώ ότι αυτά είναι ιδεότητα. Εγώ δεν δέχομαι αυτό το χαρακτηρισμό. Ιδεότητα. Απολύτως ιδεότητα. Το όνομά σας. Απολύτως. Απολύτως! Και στον αριστεραφείο του Πασόκ μέσα. Απολύτως! Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί βγαίνετε έξω από τα ρούχα σας. Εγώ βγαίνω έξω από τα ρούχα μου. Κράτος! Ο πρωθυπουργός! Κράτος! Και ο τυρωρός! Κράτος! Και ο τυρωρός! Το μνημόνιο είναι ευκαιρία για τον τόπο. Είναι ευτυχία για τον τόπο. Είμαστε όλοι συνυπέρνοι. Όχι σου λέω, όσοι καθηγητές επιδιώκουν να κάνουν απεργία στις πανελλήνιες εξετάσεις είναι γαϊδούρια. Και συγγνώμη ζητώ από τα γαϊδούρια που τα συγκρίνω με αυτά τα ρεμάλια. Ποτέ δεν είπα στους καθηγητές γαϊδούρια. Γαϊδούρια. Νούμερο 8, ναι. Οκ, Φανή, γεια. Είδατε λοιπόν πόσο ανεδείς είναι οι πολιτικοί μας. Μας βρίζουν, μας φτύνουν και δεν τους ενδιαφέρει και πληθυσμιακά και πώς είμαστε. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα βρίσκεται όχι σε ύφεση ή σε κρίση. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα βρίσκεται σε βάση γενοκτονίας. Τι σημαίνει γενοκτονία? Είναι και αυτό μια σύνθετη λέξη από τη λέξη γένος, δηλαδή φυλή, και από το ρήμα κτίο, δηλαδή σκοτώνω. Σύμφωνα με τη συνθήκη του ΟΗΕ, γενοκτονία σημαίνει ο αφανισμός μιας φυλής από μια άλλη φυλή με τα όπλα. Παρεπιπτόντως όμως έχει θεσπιστεί και μέσα στην συγκεκριμένη συνθήκη
και η εξήγηση ότι η γενοκτονία μπορεί να γίνει από πολιτικούς πολίτες της ίδιας της φυλής σε ένα κομμάτι της φυλής. Αυτό γιατί αναφέρεται μέσα στην σύμβαση, διότι υπήρξε μια γενοκτονία των Ουκρανών από τους Ρώσους το 1932-33, όπου σύμφωνα με μια νομοθεσία της Ρώσικης Βουλής της Δούμα αφαιρέθηκε όλη η επάρκεια, η διατροφική επάρκεια του πληθυσμού της Ουκρανίας για να εφαρμοστεί ο νόμος στο κολχόζ. Τότε λοιπόν σε διάστημα 500 περίπου ημερών εχάθηκαν ζωές και μάλιστα ακούστε τους αριθμούς. Είχαν στην Ουκρανία 17 θανάτους το λεπτό, 1000 την ώρα και 25.000 θανάτους την ημέρα από λοιμό. Στο σύνολο χάθηκε το 50% του πληθυσμού, περίπου γύρω στα 15 εκατομμύρια. Αυτό λέγεται γενοκτονία. Γενοκτονία όμως η Ελλάδα έχει υποστεί πάρα πολλές φορές. Οι πιο γνωστές σε όλους μας είναι η γενοκτονία της Μικράς Ασίας. Υπέστησαν πολλοί από τους παππούδες σας ή από τους πατεράδες σας. Τότε χάθηκαν από την, την γερμανοτουρκική κεμαλική πόρτα περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι. Η γενοκτονία όμως συνέβη μεταξύ, μεταξύ της φυλής μας στον εμφύλιο πόλεμο, όπου εκεί χαθήκανε άλλο 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι. Γενοκτονία όμως συνέβη και από τα γερμανικά στρατόπεδα κατοχής το 40-44, όπου και εκεί χαθήκανε περίπου 500.000 άνθρωποι. Στο σύνολό τους είναι 5 εκατομμύρια Έλληνες χαθήκανε μένα σε ένα διάστημα περίπου 40-50 ετών. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο πληθυσμός της Ελλάδος, πολλαπλασιαζόμενος με 1,8, αυξανόμενος δηλαδή τα 5 εκατομμύρια επί 1,8, θα έπρεπε να υπήρχαν αυτή τη στιγμή άλλα 9 εκατομμύρια. Δηλαδή είμαστε 10, θα ήμασταν 19 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι να μειώνεται συνεχώς η δύναμη, η πληθυσμιακή δύναμη ενός λαού. Αυτό προσπαθούν να κάνουν και τώρα. Αλλά το κάνουν με τρόπο, με οικονομικά μέσα. Και θα το δούμε σε μια ξεδιάντροπη δήλωση ενός πρώην Υπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης, του Λοβέρδου, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ την τρίτη ηλικία την θέλει πεθαμένη. Δηλαδή, παίρνει τη σύνταξή σου, σε 2-3 μήνες άντε πέθανε να μας αδειάζει τη γωνιά για να λύσουμε το ασφαλιστικό. Πάμε να δούμε τη δήλωση του Λοβέρδου. Καταλάβετε, καταλάβατε. Ο Λοβέρδος θέλει να καθαρίσει με το ασφαλιστικό. Αλλά δεν μας πεθαίνουν, αυτό λέει. Δεν μας πεθαίνουν οι συνταξιούχοι. Ζούνε οι άνθρωποι. Κρατάνε. Είναι αντιστασιακοί. Καταλάβατε. Ό,τι έλεγε ο Σπράου, λέει και ο Λοβέρδος. Αφού δεν πεθαίνουν, παιδί μας. Τι να κάνουν. Πόσο να το βάλουμε το όριο ηλικίας. Στα 84, αυτοί πεθαίνουν στα 94. Στα 95, αυτοί πεθαίνουν στα 105. Αντέχουν οι Έλληνες. Ρε τους κερατάδες, αντέχουνε. Αγαπητοί, δεν πεθαίνουνε τώρα. Ζούνε πολλά χρόνια μετά τη συνταξιοδότησή τους. Κατάλαβες, παίρνουνε σύνταξη και ο Λοβέρδος θέλει να τους πεθάνει. Αμέσως, μόλις πάρουν την πρώτη, τη δεύτερη, την τρίτη σύνταξη, να φεύγουνε. Αλλά αυτοί δεν φεύγουνε. Κατάλαβες, δεν φεύγουνε. Ρε, τι θα ακούσουμε ακόμα. Έτσι λοιπόν, είδατε και ακούσατε τις δηλώσεις του Λοβέρδου που θέλει το μισό πληθυσμό σχεδόν πεθαμένος. Όχι σχεδόν, σχεδόν το μισό πληθυσμό του θέλει πεθαμένος. Το πρόβλημα είναι όμως ότι οι πολιτικοί μας γνώριζαν ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και το γνώριζαν πολύ πιο μπροστά. Ακόμα από το 2005 και το μαθαίνουμε, το βλέπουμε από μια δήλωση που έκανε η Ψαρούδα Μπενάκη όταν έδωσε στον Κάρολο Παπούλια τα διαπιστευτήρια της τότε ως Προέδρου της Βουλής την Προεδρία της Δημοκρατίας. Πάμε να δούμε τι είπε εκείνη την εποχή στον Φεβρουάριο. Η Ψαρούδα Μπενάκη είπε. Αναλαμβάνεται, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της θερματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας
θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καταγραμμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης. Η οποία είναι συγγενής του Σαμαρά, έτσι, είναι η περίφημη οικογένεια, οικογένεια Μπενάκη. Τι μας είπε δηλαδή με λίγα λόγια η κυρία Μπενάκη, ότι θα χάσουμε τα εργασιακά μας, η δημοκρατία θα δοκιμαστεί, θα συρρυκνωθεί η εθνική μας κυριαρχία ή θα χαθεί τελείως και ενδεχομένως να χάσουμε και ένα κομμάτι από την... από την εδαφική μας κυριαρχία. Πώς γίνανε όλα αυτά? Πολύ απλά, με το μνημόνιο. Τι είναι το μνημόνιο? Ακούτε και λένε συνέχεια το μνημόνιο, το μνημόνιο, το μνημόνιο. Θα σας το πω πάλι και πάρα πολύ απλά για να το καταλάβετε τι είναι το μνημόνιο. Το μνημόνιο είναι, σαν παράδειγμα θα σας το φέρω, η πινακίδα που λέει ότι αυτό το μαγαζί ενοικιάζεται. Δηλαδή εκείνες οι κίτρινες πινακίδες με τα κόκκινα γράμματα που λέει ενοικιάζεται και από κάτω έχει και ένα κινητό τηλέφωνο ή σταθερό. Το βλέπει αυτός που ενδιαφέρεται, παίρνει το τηλέφωνο και συνεννοείται με τον ιδιοκτήτη να νοικιάσει το ακίνητο. Το ενοικιαστήριο είναι το μνημόνιο, δηλαδή είναι αυτή η σύμβαση η οποία προτείνει κάτι συγκεκριμένο. Το συμβόλαιο που υπογράφει αυτός που ενδιαφέρεται είναι ο εφαρμοστικός νόμος. Προσέξτε εδώ τη διαφορά. Ενώ πέρασε το μνημόνιο, δηλαδή το ενοικιαστήριο, δεν πέρασε ο εφαρμοστικός νόμος από τη Βουλή. Παρακάμφθηκε. Πώς παρακάμφθηκε? Με το νόμο 3847, όπου παρέκαμψε η Βουλή την διαδικασία ψήφισης του εφαρμοστικού νόμου. Κάτι τελείως αντισυνταγματικό, το οποίο μας το εξηγεί με πάρα πολύ ωραία λόγια ο συνταγματολόγος Κασιμάτης. Για να το δούμε λίγο. Τον όρο που είδα δεν πίστευα στα μάτια μου, διότι δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Τέτοιο όρο δεν έχει μπει ποτέ σε διεθνή σύμβαση. Και έχω πει επανειλημμένως ότι ένα τέτοιο όρο δεν υπογράφεται ούτε με το πιστόλι στον πρώτο. Δημοσίευσε ένα νέο νόμο, ο 3847, τον οποίο κανείς δεν τον αναφέρει και ο οποίος έδωσε την εξουσιοδότηση στον Υπουργό να υπογράφει για την Ελλάδα, στον Υπουργό Οικονομικών και να υπογράφει για την Ελλάδα. Αυτό επικρίθηκε σε μεγάλη έκταση. Δεν αναφέρει όμως κανείς ότι είχε και μια άλλη διάταξη η οποία παραβίαζε το πολίτευμα της Ελλάδος. Παραβίαζε δηλαδή το εξής, έγραφε το 38, ορίζει ο 3847, το 35-47, συγγνώμη, 35-47, ότι δεν απαιτείται χείρωση των συμβάσεων από τη Βουλή. Ήθελε δηλαδή ένας απλός νόμος να καταργήσει το Σύνταγμα. Γίνεται αυτό από την... Όχι, είναι αντισυνταγματικό βέβαια. Ο νόμος να καταργήσει το Σύνταγμα. Φαντάζεσαι, να έρθει νόμος και ρητές διατάξεις του Συντάγματος και του Διεθνούς Δικαίου, γιατί πρέπει να σας πω ότι το Διεθνές Δίκαιο το Διεθνές Δίκαιο επιβάλλει και αυτό να επικυρωθούν οι συμβάσεις από το αρμόδιο όργανο του κράτους, που σε εμάς είναι η Βουλή. Και αυτή τη γραμμή δυστυχώς την έχουν δώσει προφανώς και στα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διότι μέχρι σήμερα κανένα μέσο δεν θέλησε να πει ούτε καν το όνομα της σύμβασης δανειοδότησης, της δανειακής διευκόλυνσης που δένει την Ελλάδα χειροκόντα. Ναι, θεωρείται ελληνικό έδαφος. Ναι, αλλά μπορούν παραδείγματος χάρη θεωρητικά, δηλαδή καλύπτει και μία επέμβαση κατάσχεσης ή οτιδήποτε άλλης επέμβασης, οτιδήποτε άλλης σε μία παραμεθόρια περιοχή. Στον Εύρο, παραδείγματος χάρη.
να το δώσουν σε μια εταιρεία αξιοποίηση του εύρου με δικαιώματα τα οποία να μην μπορούμε εμείς να παρέχουμε εάν παραβιάζεται η άμυνά μας. Δεν μπορεί, θα υπάρχει μια εξαίρεση για τις ακριτικές περιοχές. Όχι τίποτα, δεν υπάρχει καμία. Αυτό παραιτηθήκαμε. Από αυτό παραιτηθήκαμε. Άρα μπορούν τώρα να μας κάνουν κατάσχεση, ναι, ας πούμε στο στρατό. Μπορούν να κάνουν παντού. Ούτε μπορούσατε να πάτε στην παραμεθόρια περιοχή. Ενώ τώρα μπορούν να πάνε. Ούτε μπορούσατε, ας πούμε, εσείς μπορούσατε, δεν μπορούσατε να πάτε, αν σας χορτούσε το δημόσιο, να πάτε να κατάσχετε ένα κομμάτι στον Εύρο, παραδείγματος χάρη. Ναι. Ή ένα κομμάτι στα σύνορα από τα Σκόπια από εδώ μπροστά. Ενώ τώρα υπογράψαμε ότι μπορούν. Ναι, τώρα μπορούν. Ναι. Το Παρθενώνα που είναι ανυπογραμμένο. Καταλάβατε λοιπόν τι έγινε. Υπογράψαμε όχι μέσω μνημονίου, αλλά μέσω της σύμβασης, της δανειακής σύμβασης, η οποία πέρασε αντισυνταγματικά και όχι μέσα από τη Βουλή, υπογράψαμε την παραίτησή μας από την άσκηση της ασυλίας που είχαμε σαν κράτος. Τι σημαίνει ασυλία? Ακούτε, ασυλία, τι σημαίνει? Ασυλία είναι το ακαταδίωκτο που μπορείς να έχεις. Ακαταδίωκτο δηλαδή αυτό που δεν έχει το δικαίωμα κανένας να σε διώξει για οτιδήποτε. Ασυλία έχουμε σε ομάδες ανθρώπων και ασυλία έχουμε και σε ορισμένους χώρους με διεθνείς συμβάσεις, αλλά ασυλία έχει και το ίδιο το κράτος. Δηλαδή, έχουμε την πανεπιστημιακή ασυλία, έχουμε το πανεπιστημιακό άσυλο δηλαδή, το οποίο έχει καταργηθεί πλέον, έχουμε το διπλωματικό άσυλο, έχουμε και την βουλευτική ασυλία, την οποία την έχουν κρατήσει οι βουλευτές, και έχουμε και την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας λόγω ασυλίας, από αυτό που έχουμε παραιτηθεί. Όλα αυτά μας φέρνουν σε πολύ δύσκολες μνήμες, διότι όπως ακούσατε είπε ο κύριος Κασιμάτης ότι μπορεί ένα κομμάτι σε μια παραμεθόρια περιοχή η οποία συνορεύει παραδείγματος χάρη με την Τουρκία μπορεί να εκχωρηθεί λόγω άσκησης ασυλίας, να εκχωρηθεί από τους δανειστές μας, δηλαδή να πάει η Τουρκία αύριο μεθαύριο στους δανειστές και να τους πει πάρτε 50 δις και να πάρει 10 νησιά από το Αιγαίο. Τόσο απλό είναι. Εμείς δεν μπορούμε να προσφύγουμε σε κανένα δικαστήριο γιατί έχουμε εκχωρήσει την ασυλία μας. Εδώ αυτό το χωριό τώρα που ανέβαινα και ερχόμουν, είδα ας πούμε πάρα πολλά σπίτια τα οποία χρονολογούνται από την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, από το 12-13 που έφυγαν από εδώ τον απελευθερωτικό αγώνα που έκαναν οι Έλληνες και απελευθέρωσαν τα εδάφια αυτά. Όποιος ξεχνάει την ιστορία του είναι υποχρεωμένος να την ξαναζήσει. Πάμε να δούμε τι έλεγε για τους Τούρκους και τι έκαναν οι Τούρκοι στην Ελλάδα, τι μας λέει ο Ζουράρης, για να θυμηθούμε ποιοι είναι οι Τούρκοι. Και να μην είναι για το παιδωμάζωμα, το οποίο γίνεται ένα από τα παιδωμάζωματα το 1601. Είναι λοιπόν ο Σουλτάνος στην Αδριανούπολη και εκδίδει φυρμά. Αρχίζω και διαβάζω και θα το σχολιάσω σήμερα. Προς τον ενδοξότατον και κρατότατον Μπέιλερ Μπέιν της Ρούμενης, του οποίου την ισχύ και την δόξα ας αυξάνει ο Κύριος. Δηλαδή ο Κύριος, πώς θα είπαμε, ο Αλλάχ, τους εναρετοτάτους και σοφολογιωτάτους ιεροδικαστάς, δηλαδή, των χωρών και των πόλεων της περιοχής του ηρημένου Μπέιλερμπελη, 1601, και τους αγάδες των γελιτσαρικών οτζακίων, τα τζάκια, ήταν γελιτσαρικά οτζάκια, θεσμός, ότι γινόταν τάχα μου έτσι στο τυχαία μερικές φορές. Άμα τη αφήξη του παρόντος αυτοκρατορικού φυρμανίου μου, και παλαιόμουν, 29 Μαρτίου 1601, επαναλαμβάνω, 1601, άμα τη αφήξη του παρόντος αυτοκρατορικού φυρμανίου μου, καθίσταται γνωστόν ότι από τις συστάσεις του μεγάλου Οσμανικού κράτους και του Θεοφρουρίτου Χαλιφάτου, του Θεοπέμπτου Προφήτου των Πιστών, ήθιστε, όπως δια την σύσταση και οργάνωση των γενναίων γενιτσαρικών μουταγμάτων, στρατεύονται και αποστέλλονται εις τα οτζάκια των γενιτσάρων,
οι από 15 έως 20 ετών νέοι αρτιμελείς και προσπόλεμων κατάλληλοι νέοι των απίστων. Νέοι των απίστων από, ή από 15 έως 20 ετών καλή μόρφη και αρτιμελείς. Το αρτιμελείς το καταλαβαίνουμε. Το καλή μόρφη, δηλαδή όμορφη, να είναι η μορφή της να έχει κάλος, γιατί. Γιατί είναι πολύ δύσκολο. Τα 15 άλεκα οι Τούρκοι θέλουν να τα πηδήξουν. Τόσο απλό είναι. Τα πηδούσαν. Το καλή μόρφη, λοιπόν, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν είναι. Γιατί δεν είναι. Ο Σιβίτσης δεν μπορούσε να πάει στρατό, ας πούμε. Ήταν ανάγκη η καλή μόρφη, αν υπήρξε. Ο Μαρχιζίνης, γιατί δεν ήταν ανάγκη να πάει. Τον πήραν, φαντάζομαι, γιατί είναι αξιωματικό. Επομένως λοιπόν, να αποστέλλονται οι σταγοντζάκοι των Γενιτσάρων για από 15 έως 20 ετών καλή μορφή και αρτιμελής και προς πόλεμο κατάλληλη, ναι, των απίστων. Μη σε έχοντας την υψηλή επιθυμία, συνεχίζω στο Θυρμάνι ο Σουλτάνος το 1601. Έχοντας την υψηλή επιθυμία, όπως και εφέτος εφαρμοστεί το έθιμον, τον τρόπο τα παιδιά των Ελλήνων να τα πηδούμε και μετά να τα κάνουμε γυρίτσα τους. Έχοντας την υψηλή επιθυμία και όπως εφέτος εφαρμοστεί το έθιμο τούτο προς ενίσχυση των γενιτσαρικών οτζακίων, το τζάκι, διατάσσομαι και παραγγέλλομαι όπως άμα τη αφήξη του παρόντος Θυρμανίου διορίσετε και αποστείλετε αμέσως ικανών αριθμών μουμπασίριδων ή να δι' αυτών επιληθείτε το ταχύτερο της επιλογής και αποστολής των νέων γενιτσάρων, οι οποίοι για πες τι πρέπει να είναι οι νέοι γενιτσάροι, το 15 έως 20, καλή μορφή και αρτιμελής. Καλή μορφή. Γνωρίσατε επίσης, τώρα εάν δεν λιποθυμίστε από ανατυχία και παραγγελία, σημαίνει ότι διαβάζετε πολύ συχνά «Ρεπούσι, δραγόνα» κλπ. Γνωρίσατε επίσης. Πάμε του στο Θυρμάνι, το οποίο είχε εκδοθεί στην Αδριανούπολη στο στρατόπεδο από τον Σουλτάνο τον ίδιο. Τότε, αν παραστεί ανάγκη, θα εφαρμόσετε τις διατάξεις του Ιερού Φετβά, του Σέιχ ουλ Ισλάμι, σύμφωνος προς τον οποίο Φετβά. Όταν τις εκ των απίστων γονέων ή άλλος τι τις αντιστεί, σταθεί, εις την παράδοση του γενιτσάρου ιού του, κόμμα, επαναλαμβάνω, εάν τις εκ των απίστων γονέων ή άλλος αντισταθεί εις την παράδοση του γενιτσάρου ιού, τότε θα απαγχωνίζεται ευθύς εις το κατόφλιον της θύρας του, θα απαγχωνίζεται ο μπαμπάς, θα απαγχωνίζεται ο πατέρας ή άλλος της η μητέρα, άλλος της, ή άλλος, ο θείος, ο γείτονας, εάν αντισταθεί και προσπαθεί να κρύψει το παιδί, να μην το πάρουν, τότε θα απαγχωνίζεται γιατί. Θα απαγχωνίζεται ευθύς εις το κατόφλιο της θείας του, του αίματος του θεωρουμένου άνευ αξίας. Αυτό είναι ο πολιτισμός ο τουρκικός. Το αίμα τους θεωρείται άνευ αξίας, του πατέρα και της μητέρας, που δεν θέλουν να πάρουν το παιδί για να γίνει γεννήσει τους. Αυτό είναι. Καταλάβατε. Εδώ θέλω να σας πω κάτι. Για τα γενιτσαρικά οτζάκια. Θα έχετε ακούσει που λένε τα τζάκια των πολιτικών μας, τα τζάκια των πολιτικών μας. Και θα έχετε ακούσει ότι οι πολιτικοί μας ήταν οι παλιοί κοτσαμπάσιδες.
Λοιπόν, ας κάνουμε μια διαχρονική εξέταση του χρέους για να δούμε τι είναι αυτό το χρέος τελικά. Μετά τη συμφωνία του Λονδίνου το 1951, στα 1952 οι μεγάλες δυνάμεις πιέζουν την Ελλάδα και την εξαναγκάζουν να διαγράψει το σύνολο των πολεμικών αποζημιώσεων που οφείλουν οι Γερμανοί και το γερμανικό κατοχικό δάνειο. Και εδώ υπάρχει κάτι σημαντικό. Με την πιο μετριοπαθή εκτίμηση με σημερινές αξίες του γερμανικών αποζημιώσεων, διφέρνουν κοντά στα 500 δισεκατομμύρια και το κατοχικό δάνειο στα 163 δισεκατομμύρια. Αυτά προς γνώση εγκυκλοπαιδική, θα το βάλουμε σε μια άκρη του μυαλού μας αυτό, γιατί να θυμόμαστε ότι το χρέος μας αυτή τη στιγμή με τα στοιχεία των πολεμικών οικονομικών που δεν τα παραδέχομαι, αλλά ας το υποθέσουμε ότι ας τα πάρουμε αυτά, είναι 309 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, βέβαια εκεί σε αυτά που λένε αυτοί δεν περιλαμβάνεται το δάνειο του Δεκεμβρίου, τα 34 δις, και τα 3,24 δις του Ιανουαρίου του 2013. Παρ' όλα αυτά, ας υποθέσουμε ότι είναι 309 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, το 1953, με το πρόσχημα ότι εμείς θέλουμε να μπούμε στην ΕΟΚ, οι δανειστές μας, μέσω της κυβέρνησης ΕΡΕ, Κωνσταντίνος Καραμανής, ο πρεσβύτερος, δίνουν την πιο ανατριαστική συμφωνία και την πιο ατιμωτική συμφωνία ως προς τους αγώνες αυτού του ελληνικού λαού. Την αναγνώριση του προπολεμικού χρέους της Ελλάδας, τα δάνεια δηλαδή του Τρικούπη Βενιζέλου, στο άρτιο της αξίας τους, σε νόμισμα ό,τι πιο ακριβό για την εποχή, σε χρυσή λίρα, αναγνωρίζοντας βέβαια και το δικαίωμα στους δανειστές, σε τόπους περιμερίας, από το 1880 έως το 1963, συν το δικαίωμα των δανειστών σε ρήτρες χρηματοπιστωτικού κινδύνου. Και έτσι βάλανε και 70% επί των τόκων, διότι τους καθυστερήσανε τους τόκους. Όλα αυτά με μια υπογραφή. Κωνσταντίνος Καραμαλής, πρωθυπουργός, Μητσοτάκης, υπουργός οικονομικών. Βέβαια η αντιπολίτευση, Γιώργος Παπανδρέου, πρεσβύτερος, είχε σκυλιάσει εκείνη την εποχή, ήταν στα κάγκελα πραγματικά, για αυτή τη συμφωνία. Και έτσι έρχεται η αντιπολίτευση. Το 1964 και αναλαμβάνει την εξουσία. Κυβέρνηση Ένωσης Κέντρου. Και τι κάνει αυτή η κυβέρνηση, ένα χρόνο ήταν η διάρκεια της, επαναφέρει την συμφωνία αυτήν στο τραπέζι, την επικαιροποιεί, με τους χειρότερους όρους για την Ελλάδα. Και αποφασίζεται ότι ο ελληνικός λαός αναγνωρίζει το λάθος του, ότι τα τελευταία χρόνια, 70 χρόνια, δεν έχει πληρώσει φράγκο και έτσι πρέπει να τα πληρώσει όλα. Μετά έρθει η Χούντα, η οποία, όπως όλα τα δημοκρατικά καθεστώτα, τι κάνουν, ξεκίνησε τις ιδιωτικοποιήσεις. Με ταυτόχρονη την πληρωμή του χρέους, αυτού που είχαν υπογράψει προηγούμενοι, Παπανδρέου και Καραμάλης. Εκείνο τον καιρό η Χούντα χώρισε την Ελλάδα σε τρεις βασικούς βιομηχανικούς τομείς και την πούλησαν σε τρεις εταιρείες, την Thyssen, την Krupp και την Siemens. Όπως επίσης και τον ορυκτό πλουτό σε αμερικάνικες πολυεθνικές και ειδικά το Αιγαίο. Μάλιστα εδώ, η Χούντα εφάρμασε ένα προκλητικότατο τύπου δανεισμού με το εξωτερικό, στο όνομα των εταιριών. Δεν δανείζονταν το ελληνικό δημόσιο τυπικά για να διαχειριστεί το ίδιο και μάλιστα δανειζόταν σε δολάριο, δανειζόταν υπέρ του Σκαπανέα, εδώ και τέρ, και της Αχυρόδων, που ήταν η μεγαλοδολάβη της εποχής. Και όταν μετά το 1972-1973, με την φιλελευθεροποίηση Μαρκεζίνη, οσμίστηκαν ότι οι χωρικοί ότι κάνουν την εξουσία, τι κάνανε, λαϊλατίσανε τα ταμεία, τις δημόσιες επιχειρήσεις, τα πάντα, για να πληρώσουν τα χρέη που κανονικά έπρεπε να πληρώσουν οι μεγαλοδολάβοι. Μόνο και μόνο για να τους γλιτώσουν όταν έρθει μετά η μεταπολίτευση και τους ζητήσει τα ρέστα, να είναι εξαφανισμένοι. Βέβαια αυτές οι εταιρείες συνέχισαν να παίρνουν δουλειές και μετά, επί Καραμαλή, άλλα 3-4 χρόνια. Θα σας αναφέρω ένα ιστορικό στοιχείο, θα το κρίνετε εσείς. Συνιδρυτής της εταιρείας Καπανεύς ήταν ένας άνθρωπος που οι περισσότεροι ίσως να μην το γνωρίζουν. Ήταν ο Παύλος Τσίπρας.
πατέρας του γνωστού ηγέτη αριστερού κόμματος. Από το 1994 έως το 1980 παρατηρείται μια αύξηση του δημόσιου χρέους περί τα 335 εκατομμύρια ευρώ. Για να κάνουμε την νομισματική προσαρμογή και να με σημερινές αξίες για να έχουμε το νούμερο στο μυαλό μας. Δεν τα λέω σε γραφνές. Νομισματική προσαρμογή όμως που δεν έκανε ο ίδιος ο Καραμανλής. Δηλαδή, το δημόσιο χρέος αποτυπώνονταν στον προϋπολογισμό ως εξής. Ποιο δάνειο εξυπηρετώ, πότε το πήρα, το 1953. Ωραία. Το αποτυπώνω, πόσο είχε ισοτιμία τότε, 1:30. Το αποτυπώνω, χαμήλωσε λίγο το μικρόφωνο που μικροφωνίζει. Το αποτυπώνω σε εκείνη την ισοτιμία και το καταγράφω στον προϋπολογισμό. Οπότε, έτσι τα 335 εκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 1980 ήταν πλαστά. Γιατί δεν είχε γίνει η νομισματική ισοτιμία στις τρέχουσες τιμές. Όταν ήρθε το ΠΑΣΟΚ, ο Ανδρέας Παπανδρέου, 81-88, που στο τέλος της οκταετίας φτάνει το 1 δισεκατομμύριο το χρέος. Εδώ όμως έχουμε το εξής. Θα χωρίσουμε την περίοδο αυτή σε δύο υποπεριόδους, γιατί έχει ενδιαφέρον να δούμε τι έγινε. Η περίοδος 81-84 έχει να κάνει με την αύξηση των εισοδημάτων των εργαζομένων και των συνταξιούχων. Και έτσι απλά ο κόσμος αυτός είχε τη δύναμη να κυκλοφορεί στην αγορά και να κάνει πράξεις, να ψωνίσει. Να έχει δηλαδή οικονομική δραστηριότητα. Έτσι υπήρξε μια μικρή αύξηση του δημόσιου χρέους, αλλά μια πολύ μεγάλη μείωση, πτώση στον αριθμό αύξησής του, λόγω της τεράστιας αύξησης του ΑΕΠ. Το 1985 όμως και μετά η κατάσταση αλλάζει. Για δύο λόγους. Πρώτον, γίνεται η νομισματική προσαρμογή σε τωρινές αξίες, αυτό που είπαμε προηγουμένως. Και έτσι διπλασιάζεται το χρέος. Γιατί το δολάριο εκείνη την περίοδο ήταν 1:80. Όχι 1:30 όπως το καταγράφανε. Υπογράφεται βέβαια, το δεύτερο που γίνεται είναι ότι υπογράφεται η πρώτη πράξη νομοθετικού περιεχομένου στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Από τον Υπουργό Οικονομικών Κώστα Σιμίτη. Και επιβάλλεται η λιτότητα στη χώρα. Το αποτέλεσμα ήταν η δραματική αύξηση του χρέους παρά τις περικοπές και τις κρατικές δαπάνες. Έτσι, το 1988 η κυβέρνηση πέφτει και διαδέχονται οι μεταβατικές κυβερνήσεις του Ζολότα, του Τζανετάκη, με αποτέλεσμα στα δύο χρόνια αυτά των μεταβατικών κυβερνήσεων το δημόσιο χρέος να φτάσει στα 18 δισεκατομμύρια από ένα που το παραλάβανε. Και ο λόγος είναι ότι αρχίζουν και σκάνε τα δάνεια της περίοδου του Σιμίτη, το 1985 και μετά. Αν και το 1985 είχε τεθεί στη Βουλή ζήτημα διαγραφής χρέους από τον Άγγελο τον Αγγελόπουλο και το είχε υποστηρίξει τότε και ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, ο Δημήτρης Βαδιάς, αυτός έλεγε νησάφι, πρέπει να σταματήσουμε να πληρώνουμε τους τόκους και να πληρώσουμε το κεφάλαιο. Έτσι ώστε να ανακοιτήσουμε το χρέος, που σημειωτέων τότε το δημόσιο χρέος της Ελλάδας ήταν στο 60% του ΑΕΠ. Αυτό για το Σιμίτη ήταν μεγάλο λάθος, διότι οι τράπεζες θα μας αλλάζουν τα φώτα, έτσι είχε πει. Και έτσι θα προβούμε σε εξωτερικό δανεισμό. Δηλαδή η μόνη λύση είναι να πάρουμε νέα δάνεια για να πληρώσουμε τα παλιά. Και μετά έχουμε την περίοδο 90-93, κυβέρνηση Μητσοτάκη και υπουργός οικονομικών ο Σαμαράς. Η κυβέρνηση αυτή ήταν η μοναδική κυβέρνηση στον κόσμο που αύξησε το δημόσιο χρέος τρεις φορές σε απόλυτα νούμερα, αλλά και σε ποσοστό επί του ΑΕΠ, μέσα σε τρία χρόνια στην καιρό ειρήνης. Έτσι το χρέος από τα 18 δισεκατομμύρια φτάνει στα 70 δισεκατομμύρια στο τέλος του 1993. Και πάμε στην περίοδο 93-96, η τελευταία κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου. Τη διάρκεια της οποίας έχουμε την πρώτη μείωση χρέους. Από τα 70 δισεκατομμύρια πάμε στα 56 δισεκατομμύρια. Αλλά εδώ πρέπει να σημειώσουμε κάτι. Η μείωση του χρέους δεν έχει να κάνει με την πραγματική ανάπτυξη της οικονομίας, αλλά με μια πονηρή χρήση χρηματοπιστωτικών παραγόγων, μετάθεση και μετακύληση του χρέους στα επόμενα 6-7 χρόνια. Με νομισματικά swaps. Σε σχέση με γεν, που όπως αποδείχθηκε στην πορεία ήταν εντελώς, απέτυχαν εντελώς. Από το 1996 μέχρι το 2004, ο Σιμίτης, η διακυβέρνηση Σιμίτη, έχουμε εκτόξευση του χρέους στα 124 δισεκατομμύρια. Και βεβαίως μεσολάβησαν τα γεγονότα όπως το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου το 1999 και μάλιστα
την περίοδο εκείνη, με τα τελευταία στοιχεία που έχουμε, η καθαρή εκροή κεφαλαίων προς το εξωτερικό ήταν 124 δισεκατομμύρια. Νοπό, χαρτονόμο, είπα. Πήγαν. Και ένα άλλο στατιστικό στοιχείο της εποχής, να σας θυμίσω, σε σύνολο 4,5 εκατομμυρίων εργαζομένων, το 1,5 εκατομμύριο δήλωνε επενδυτής χρηματοπιστωτικών παραγόγων και μετοχών. Για να καταλάβετε πόσο αποτελεσματική ήταν η προπαγάνδα της κυβέρνησης όσον αφορά την αξιοπιστία της αγοράς του χρηματιστηρίου Αθηνών. Το 2004 έχουμε Ολυμπιακούς Αγώνες και μετά κυβέρνηση Καραμάλι. 2004-2009. Το χρέος ξεπερνά το όριο των 200 δισεκατομμυρίων και αγγίζει τα 230 δισεκατομμύρια. Και όταν το 2009 βγαίνει στις αγορές και προσπαθεί να πουλήσει ομόλογα η κυβέρνηση Γκάμαρη, δεν αγοράζει κανένας και πάμε σε de facto χρεοκοπία. Από τη στιγμή που δεν έχουμε κανένα άλλο τρόπο για να χρηματοδοτήσουμε την οικονομία μας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, το 2009 έχουμε αλλαγή σε Γεώργιο Παπανδρέου, τον νεότερο, ως το 2011. Το πρώτο δείγμα της διακυβέρνησης ήταν το σχόλιο του Παπακοσταντίνου περί Τιτανικού, περί λαού που δεν μαθαίνει από τα λάθη του, τα οποία είχαν σαν αποτέλεσμα την αύξηση των spreads. Κάτι που κόστησε στον ελληνικό λαό, αυτή η δήλωση κόστησε στον ελληνικό λαό 17 δισεκατομμύρια ως προς το κόστος δανεισμού. Στις 6 Πέμπτου 2010 έχουμε την υπογραφή της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης, όπου η Ελλάδα ανεφόρον και αμετάπητα απεμπολεί την ασυλία της λόγω άσκησης εθνικής κυριαρχίας. Και αυτό γιατί έγινε, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΔΝΤ δεν είχαν δικαίωμα να παρέμβουν στα περιουσιακά στοιχεία της χώρας βάσει των διεθνών συνθήκων. Και έτσι πήραμε 80 δισεκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 30 δισεκατομμύρια από το ΔΝΤ. Το αποτέλεσμα ήταν να υποθηκεύσουμε το σύνολο της δημόσιας περιουσίας, δημόσιας και δημόσιας ιδιωτικής περιουσίας, ακόμη και τον Αιγιαλό. Και αυτό σε συνδυασμό με το άρθρο 4 της συγκεκριμένης Δανειακής Σύμβασης, βάσει του οποίου υπάρχει αποκλειστικότητα των δανειστών, προστίθεται και ένα στοιχείο εμπορευματικότητας του χρέους, δηλαδή να μπορεί κάποιος να αλλάξει χέρια το χρέος, χωρίς να πάρουν όμως τη σύμφωνη γνώμη μας. Ακόμα και άλλο δηλαδή, άμα έρθει κάποιος τρίτος να μας δανείσει με 2%, πες ότι είναι ένας μεγιστάνας Έλληνας, φιλέσπαμος, φιλοπατριώτης, έτσι, και λέει πάρτε τα λεφτά ρε παιδιά, με μείον 2%. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Διότι για να δανειστείς πρέπει να έχεις περιουσιακά στοιχεία. Μα έλα που εδώ δεν έχουμε τίποτε, όλα έχουν υποθηκευτεί στο σύνολό τους. Βέβαια υπάρχει και η διάταξη αυτή που είχε πει και ο Κασιμάτης προηγουμένως, αν την προσέξετε, ο 38-45, βάσει της οποίας ο εκάστοτε Υπουργός Οικονομικών μπορεί με μια απλή απόφαση να υπογράψει μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου και να περάσει ό,τι θέλει. Αρκεί να υπάρχει η συγκατάσταση του Προέδρου της Δημοκρατίας, δηλαδή παρακάμπτει τη Βουλή. Με αυτόν τον τρόπο πέρασε η συγκεκριμένη Δανειακή Σύμβαση, η οποία ουδέποτε ήρθε στη Βουλή προς ψήφιση, γιατί αφαιτούνταν και το 183 των εδρών της Βουλής για την ενεργοποίησή της. Αλλά ήρθε το μνημόνιο συνεννόησης και έγινε νόμος του κράτους. Έτσι, από το 2009 το χρέος ήταν 298 δισεκατομμύρια, ο Παπανδρέου το 2011 το αφήνει 323 δισεκατομμύρια. Το Φεβρουάριο του 2012 έχουμε τα προεργότητα για το δεύτερο μνημόνιο. Θα περάσει το χρέος μας στον EFSF και δημιουργείται ένας λογαριασμός στην Τράπεζα της Ελλάδος, στον οποίο πηγαίνουν το σύνολο των εσόδων του ελληνικού κράτους. Καταπληκτικότητα μόνο για την πληρωμή των εντόπων γραμματείων του τρίμηνης διάρκειας του EFSF. Και ό,τι μένει από εκεί θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το κράτος. Οπότε μεταφέρθηκε σαν ύψιστη υποχρέωση του κράτους, όχι η εξυπηρέτηση του ελληνικού λαού, όχι τα νοσοκομεία, τα σχολεία, συντάξεις, αλλά η εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους. Μετά δημούμαστε στο Μάρτιο του 2012, στο PSI. Μας είπαν ότι θα μειωθεί ένα κομμάτι χρέους στο 50%. Μόνο που αυτό που έγινε ήταν το χειρότερο PSI στον κόσμο. Διότι συνέβησαν τα εξής.
οι τράπεζες που εκπροσωπούν έναν οργύριο Charles Dallara, για να μας πουλήσουν χρέος 58 δισεκατομμύρια, δώσαμε 30 δισεκατομμύρια εγγυήσεις, οι οποίες ήταν μετρητά, και 40 δισεκατομμύρια σε ομόλογα σε βάθος δεκαετίας 20ετίας. Οπότε, και κάτι ανάλογο έγινε και με τις εδώ τράπεζες. Οι δικοί μας τραπεζίτες πήραν 50 δισεκατομμύρια και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα άλλα 35. Οπότε για να μειώσουμε το χρέος μας για 105,5 δισεκατομμύρια δανειστήκαμε 109 δισεκατομμύρια. Τόσο απλά. Οπότε αντί να το μειώσουμε, το αυξήσαμε 4,5 δισεκατομμύρια. Και μάλιστα το μεταθέσαμε και στο μέλλον. Οπότε καταλαβαίνετε, έχουμε και τόπους. Τόσο καλά. Οπότε, ερχόμαστε στα δικά μας. Τι κάνουμε. Αυτό ήταν το χρέος. Τι κάνουμε. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι πρώτα απ' όλα να μιλήσουμε για το χρέος. Τι κάνουμε με το χρέος. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης και της υπολίτευσης ούτε καν τον ενδιαφέρον. Τους ενδιαφέρει. Το έχουν λύσει το πρόβλημα. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να διαγράψουμε το χρέος μονομερώς. Και αυτό μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας κάλλιστα τις διεθνές συνθήκες και τη συνθήκη του ΟΗΕ. Έτσι απλά. Όταν μια χώρα πάρει στα χέρια της την εξουσία, δηλαδή μια πολιτική εκπροσώπηση της χώρας η οποία σέβεται τον λαό της, έτσι. Αυτό γίνεται. Και το δεύτερο που πρέπει να κάνουμε είναι όλοι αυτοί που διασπάθησαν αυτό το χρήμα, του δημόσιου χρήμα, να τους καθίσουμε στο σκαμί. Όχι μόνο αυτούς που ψηφίσανε, όχι μόνο αυτούς που συνέργησαν στο να περάσει η προπαγάνδα στο λαό, δηλαδή τους μηντιάρχες, όχι μόνο τους δικαστές που νομολόγησαν υπέρ, ακόμα και αυτούς που βρισκόταν μέσα στο κοινοβούλιο όταν μετατρεπόταν σε οίκο ανοχής των δανειστών, όλους αυτούς πρέπει να τους καθίσουμε στο σκαμί. Δεν θα μας πει κανένας κουβέντα. Και έτσι διαγράφεις το σύνολο των υποχρεώσεων σου. Το τρίτο που πρέπει να κάνουμε είναι να βγάλουμε από πάνω μας τον ζουλομανδία του ευρώ. Διότι για να χρηματοδοτήσουμε την οικονομία μας, δύο τρόποι έχει ένα κράτος. Ή βγαίνει στις αγορές κεφαλαίου και δανείζεται, από τη στιγμή που δεν έχει χρήμα δικό του, ή κόβει χρήμα. Κόβει χρήμα όμως δεν είναι πανάγια. Είναι όπως ένα στυλό. Ένα στυλό μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για να γράψεις ένα πάρα πολύ ωραίο δοκίμιο. Ένα στυλό όμως μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για να βγάλεις και το μάτι του διπλανού σου. Οπότε το εθνικό νόμισμα όμως είναι ο μοχλός για να δώσουμε δύναμη στην οικονομία μας. Και αυτό μπορεί να γίνει κάλλιστα από την πρώτη μέρα που γίνεται η αλλαγή. Από το πρώτο 24ωρο. Αυτό πώς γίνεται. Πάρα πολύ απλά. Αφήνεις τις τράπεζες να χρεοκοπήσουν, γιατί πλέον είναι χρεοκοπημένες, το ξέρουν αυτό και οι ίδιοι το ξέρουν. Και τις ανακεφαλοποιείς, τις παίρνεις στα χέρια σου σαν κράτος και τις ανακεφαλοποιείς από το μηδέν. Τις ξαναφτιάχνεις από την αρχή. Το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να ανοίγεις λογαριασμούς στον καθένα. Είτε συνταξιούχος είναι αυτός, είτε επιχειρηματίας, είτε μισθωτός. Λογαριασμούς. Και εκεί πιστώνεται στο λογαριασμό αυτόν το εισόδημα που πρέπει να έχει. Το εισόδημα πριν τις 5 Μαΐου 2010. Έτσι. Και βάσει αυτού του λογαριασμού εκδίδεται μια χρεωστική κάρτα, μια debit card. Λοιπόν, και με αυτή την κάρτα κάνεις αγορές σου και τις αγροπολισίες σου. Όλοι. Έτσι, από την πρώτη στιγμή δημιουργείται τζίρο στην αγορά. Έτσι θα γίνει. Το πρόβλημα, αυτό που θα μας ενδιαφέρει, το βασικό, είναι το έλλειμμα του εξωτερικού συζυγίου πληρωμών. Συναλλαγών. Εξωτερικού συζυγίου συναλλαγών. Εκεί πρέπει να θέσουμε το βάρος. Δηλαδή να μην έχουμε ελληματικές, να μην παίρνουμε προϊόντα που μας χρειάζονται. Αν το βάζεις αυτό σε έλεγχο, δηλαδή ελέγξουμε τα σύνορά μας από τη στιγμή που δηλώνουμε στην ΕΟΚ ότι φεύγουμε από την ΕΟΚ, πάμε, το φωνάζουμε και δυνατά κιόλας για να τα ακούσει και ο τελευταίος εσκιμός πάνω στην Γαλλανδία, ερχόμαστε εδώ, κλείνουμε τα οικονομικά σύνορα, ελέγχουμε τα πάντα. Ό,τι κεφάλαια μπαίνουν, ό,τι προϊόντα μπαίνουν. Έτσι μπορούμε από την πρώτη στιγμή να δημιουργήσουμε τζίρο στην οικονομία και να πάρει ανάταση η οικονομία.
Το άλλο που πρέπει να γίνει είναι, βέβαια, για να γίνουν όλα αυτά, χρειάζεται να έχουμε δημοκρατία. Έτσι. Δημοκρατία δεν είχαμε ποτέ. Δημοκρατία σημαίνει η ψήφος μου μετράει, ο λόγος μου μετράει, η άποψή μου μετράει καθοριστικά για το τι γίνεται σε αυτόν τον τόπο. Αυτό δεν υπήρξε ποτέ. Το Σύνταγμα μας λέει όλες οι εξουσίες πηγάζουν από τον λαό, αλλά δεν λέει ασκούνται από τον λαό, υπέρ του λαού. Αυτό δεν συνέβησε ποτέ. Λοιπόν, και αυτό πώς γίνεται. Αυτό γίνεται πώς. Όταν ο λαός ο ίδιος με τη δική του οργάνωση, πρωτογενώς, δημιουργήσει δίκαιο από μηδενικής βάσης. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει γενικές συνελεύσεις του λαού σε κάθε τόπο, συντακτική εθνοσυνέλευση και νέο σύνταγμα. Έτσι μας δίνεται η δυνατότητα να αλλάξουμε πολιτική και νομική προσωπικότητα σαν λαός. Και αυτό τι σημαίνει. Με απλά λόγια, νέο μαγαζί, με νέα διεύθυνση, τα υπόλοιπα με τους προηγούμενους. Στο διεθνές δίκαιο αυτό λέγεται succession of state, δηλαδή διαδοχή κράτους. Όταν ένας λαός αλλάζει την νομική του προσωπικότητα. Πότε ένας λαός αλλάζει την νομική του προσωπικότητα? Όταν απορρίπτει το προηγούμενο καθεστώς. Το ανατρέπει. Ποια καθεστώτα ανατρέπονται με βάση το διεθνές δίκαιο? Πλέον εδώ καθεστώτα, η τυραννία οποιαδήποτε μορφής, βασιλεία, μοναρχία και όλα αυτά, η δικτατορία και το σύστημα διεφθαρμένων κυβερνήσεων. Και με αυτόν τον τρόπο μηδενίζουμε το κοντέρ και πάμε στην αρχή. Δεν θα βρεθεί κανένας να μας πει τίποτα. Το θέμα είναι, έχουμε τη δύναμη να το κάνουμε αυτό? Εν τούτη η εποχή κρίνει το αν θα ξαναγεννηθεί αυτή η χώρα και τη μηδενός αυτή. Το θέμα είναι, έχουμε τη δύναμη να το κάνουμε αυτό? Έχουμε τα κότσια να σηκώσουμε ανάστημα και να πούμε όσο εδώ και μη παρέχει. Δεν θα γίνουμε εμείς υποζύγια επειδή οι αγορές το απαιτούν? Έχουμε τη στοιχειώδη αξιοπρέπεια στο να αποκτήσουμε τελικά αξιοπρέπεια αυτό που πραγματικά θα μας κάνει ανθρώπους? Το έχουμε αυτό? Ή είμαστε σούργερα ρεμπεσχέδες της κοινωνίας, γιουσουφάκια, προσωσκούφια των εκάστοτε δοσύλλογων και των εκάστοτε ισχυρών για να κάνουν μόνο και μόνο τη δουλειά τους? Τι είμαστε τελικά? Σε αυτό πρέπει να απαντήσει ο καθένας ξεχωριστά για τον εαυτό του και συλλογικά, σαν λαός. Αν απαντήσουμε σε αυτό θετικά, τότε μπορούμε να συζητήσουμε για όλα τα υπόλοιπα. Γιατί είναι η δική μας γενιά, η χαμένη γενιά σε αυτόν τον τόπο. Η δική μας γενιά έχει χάσει την αξιοπρέπειά της, τη στοιχειώδη αξιοπρέπεια να αμυνθεί και να υπερασπιστεί αυτόν τον τόπο και να τον παραδώσει όπως πρέπει στις επόμενες γενιές. Στις γενιές που έρχονται, ώστε πραγματικά να αναγεννήσουν και να ευημερήσει σε αυτόν τον τόπο. Ελπίζω αυτός ο λαός να αποδείξει ότι το αξίζει η ιστορία του, το αξίζει ο τόπος του και πρέπει να αγωνιστεί για να κερδίσει την ελευθερία του. Διότι αλλιώς οδηγούμαστε σε θάνατο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις σχετικά με το... με τα όσα είπαμε. Κάτι πρόσθετο. Σίγουρα όλοι νομίζετε ότι έχετε ιδιωτική περιουσία εδώ. Θα σας πω κάτι πολύ απλό. Η ιδιωτική περιουσία στην Ελλάδα πλέον δεν υπάρχει. Και αυτό το λέω γιατί. Διότι από τις 1η Ιουλίου του 2012 έχουμε μπει στον ESM, στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. Τι είναι αυτός ο οργανισμός? Αυτός ο οργανισμός είναι ένας υπερκρατικός οργανισμός που έχει το δικαίωμα να ασκεί δικό του δίκαιο, να αγοράζει και να πουλάει δημόσια γη και οποιαδήποτε άλλη γη, να έχει δικό του διοικητικό καθεστώς. Δηλαδή, όποιο κράτος πέσει τα νύχια του, δεν υφίσταται πλέον. Και με συνδυασμό το δικαίωμα επιφανείας που ψηφίσανε τον Ιούνιο του 2011, λίγο μετά το πρώτο μνημόνιο,
τι γίνεται με το δικαίωμα επιφανίας. Διαχωρίζεται η νομή και η κατοχή από την κυριότητα. Εδώ, σε αυτό το σπίτι, σε αυτό το καφενείο εδώ, υπάρχει νομή, κατοχή και κυριότητα. Όταν με το δικαίωμα επιφανίας, η νομή και η κατοχή μένουν χώρια και η κυριότητα χώρια. Και αυτό γίνεται γιατί. Διότι με βάση το Ταμείο Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας, το ΤΑΙΠΕΔ, αυτό που αναγράφεται στον κρατικό προϋπολογισμό τελευταία, λέει ότι η περιουσία του είναι, η δημόσια περιουσία είναι 5,5 δισεκατομμύρια τα άμεσα και άλλα 7 που πρόκειται να μαζέψουν μέχρι το τέλος του 2014 για να πληρώσουν το χρέος. Λοιπόν, το χρέος αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, με τα επίσημα στοιχεία του ελληνικού κράτους που εγώ δεν τα παραδέχομαι, είναι 309 δισεκατομμύρια και ανεβαίνει. Ανεβαίνει με τρελό ρυθμό. Οπότε, τι θα γίνει όταν πουλήσουμε όλη τη δημόσια περιουσία? Θα μείνει και η ιδιωτική περιουσία στην άκρη. Και αυτή πώς θα αλλάξει χέρια? Κάλλιστα με τη φορολογία. Θα έρθει το κράτος και θα σου πει ότι σύντομα δεν έχεις να πληρώσεις φορεία κτλ. Θα σου πάρω την κυριότητα. Ναι, με νομική κατοχή δικιά σου, αλλά εγώ θα πάρω την κυριότητα. Θα την κάνω ένα ωραίο μόνολογο και θα την πουλήσει το iPad για να ξεχρεώσει. Με αποτέλεσμα, κάποια στιγμή να έρθει κάποιο, δεν ξέρουμε από πού, και να σου πει αυτή η κυριότητα είναι δικιά μου. Δεν θέλω να είσαι μέσα εδώ, βγαίνει από εδώ. Ναι, με νομική κατοχή δικιά σου, αλλά κυριότητα δικιά μου. Οπότε τι κάνει, βγαίνει από το σπίτι. Και πού πα, δεν του ενδιαφέρει. Η λύση που πρότεινε η Παγκόσμια Τράπεζα τον Ιούνιο του 2011 σε έκθεσή τη ήταν τα 217 εκατομμύρια μετανάστες που πρόκειται να διπλασιαστούν στα επόμενα δύο χρόνια. Πώς θα διπλασιαστούν αυτά τα εκατομμύρια μετανάστες? Ισοπεδώνουμε κράτη και χώρες και λαούς, είτε με οικονομικό τρόπο είτε με πολεμικό τρόπο, και υπάρχουν οι μετανάστες. Αυτό είναι. Έτσι και εμείς θα γίνουμε μετανάστες μέσα στην ίδια μας τη χώρα. Έτσι απλά. Τώρα, αν αυτό δεν σας απασχολεί, εγώ το λέω είπα πάντως. Για να έχετε γνώση το τι πρόκειται να έρθει από τον Σεπτέμβριο και μετά. Γιατί από τον Σεπτέμβριο και μετά καταραίει το ασφαλιστικό μας σύστημα. Το είχαμε σε πρώτη φάση, σε δεύτερη φάση το ΟΑΕ. Ο ΟΑΕ αυτή τη στιγμή χρωστάει 3,5 δισεκατομμύρια. Είναι για μπαμ. Κανόνι. Δεν θα υφίσταται μετά. Και θα πάμε πού? Στο ελάχιστο εγγυημένο. Το γράφει βέβαια και στο λογαριασμό που παίρνουν όλοι οι συνταξιούχοι. 365 ευρώ. Αυτά θα είναι. Τα υπόλοιπα ανέχει το ταμείο. Οι υπόλοιποι 365. Και τώρα με αυτά τα 365 πάνε πλήρως σε ΔΕΗ, πλήρως σε χαράτσια, πάρε φαγητό να φας, ρεύμα, έτσι, νερό. Καταλαβαίνετε. Αυτό που θα βιώσουμε στους επόμενους μήνες, με μια λέξη μπορώ να το πω, αρμαγεδόν. Αυτό βέβαια μπορούμε να το αντιστρέψουμε κάλλιστα, μόνο αν πάρουμε τις τύχες μας στα χέρια μας. Και δεν λέω να πηγαίνω εγώ αρχηγός. Εγώ δεν λέω κάτι τέτοιο. Ούτε θέλω να μιλήσω εξ ονόματος του λαού, όπως όλα τα κόμματα ονειρεύονται να κάνουν. Να μιλήσουν εξ ονόματος του λαού στο κοινοβούλιο. Εγώ θέλω ανατροπή. Θέλω ο λαός ο ίδιος να μιλήσει αυτοπροσώπως, χωρίς μεσάζοντες. Ο ίδιος αυτοπροσώπως. Αυτό λέω εγώ. Ευχαριστώ πολύ.